ντροπή πράγμα. Λίγο νοικοκυρά να είστε. Α, καλώς το. Όχι από εκεί. Εκεί καλά είσαι. Α, θες να κάτσεις μαζούλια. Μη σε παρακαλώ. Ουπο. Μη, κάτσε. Κάτσε κάτω. Όχι πάνω στα ρούχα. Ουπο. Έλα ρε γατούλη. Τώρα να δω που θα κάτσεις. Α, ακόμα τα ρούχα μου σκέφτεσαι. Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Είχα μια μικρή απουσία 2 εβδομάδες, παιδιά, αλλά είμαι πίχτρα στη δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δουλεύω πάρα πολύ και είμαι και λίγο στριμωγμένη, γιατί τώρα είμαι σε φάση όπου, εντάξει, σήμερα βγήκε η βίζα μου. Ευτυχώς, σήμερα που σας μιλάω είναι Πέμπτη και την άλλη Πέμπτη φεύγω. Οπότε καταλαβαίνετε πως ήμουνα. Ήμουνα λίγο πιεσμένη γιατί φοβόμουν να μην γίνει καμιά στραβή και δεν βγει η βίζα μου για να φύγω. Συν ότι θα φύγω αύριο το βράδυ, δηλαδή σήμερα ξημερώματα. Σήμερα τέλος πάντων, αύριο ξημερώματα, φεύγω για τη Σύρνο για δουλειά. Ναι. Και θα σε αφήσω εσένα εδώ με τη γιαγιά. Λοιπόν, φεύγω στη Σύρνο για δουλειά, οπότε θα φάω και 4 μέρες εκεί πέρα. Και το πρόβλημά μου ήταν αυτό, δηλαδή ότι φοβόμουν να δεν προλάβει να βγει η βίζα μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολλά σας τα είπα, αρκετά τσακώθηκα με το γατούλι, σήμερα θα κάνουμε ένα haul. Για κάποιο λόγο έχω πάρει πολλά μαύρα ρούχα, δεν ξέρω, επίσης πήρα και χειμωνιάτικα να το πω, εντάξει δεν το λες ακριβώς χειμωνιάτικα, αλλά έχει πλάκα γιατί εγώ τώρα θα φύγω θα πάω στους 40 βαθμούς, αλλά μάλλον επειδή μου αρέσει το φθινόπωρο και όταν έρχεται ανυπομονώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα Ζάρα και είναι το μόνο με χρώμα πράγμα που έχω πάρει, χρώμα, τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει. Έχω αυτό εδώ το τζιν, το οποίο κάτω είναι σαν τύπου καμπάνα βασικά, είναι ψηλόμεσο, αχ ωραία μου ήρθε και στη μάπα, είναι ψηλοκάβαλο, πίσω δεν έχει τσέπες δυστυχώς, θα σας βάζω και κάτω waist να βλέπετε. Πραγματικά το έχω ευχαριστηθεί πάρα μα πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ άνετο, εντάξει και το έχω φωτογραφίσει στο Instagram πάρα πολλές φορές, σας βάλω και το Instagram κάπου από εδώ, από εδώ. Τέλος πάντων να δείτε, να με ακολουθήσετε και αν θέλετε. Και δεν θυμάμαι τώρα πόσο το είχα πάρει, αυτό ήταν πιο καλοκαιρινό κομμάτι. Πραγματικά όμως είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ άνετο και το τζιν του είναι πιο λεπτό ύφασμα, πιο υφασματένιο θα έλεγα. Όχι τόσο πολύ σκληρό σαν τζιν. Λοιπόν, μαζί με αυτό για να το ταιριάξω, σας δείξω κι άλλο ένα καλοκαιρινό κομμάτι. Πήρα αυτό εδώ πέρα, το crop top από τα Ζάρα και αυτό. Δεν θυμάμαι, παιδιά, πότε. Δηλαδή το είχα πάρει, νομίζω, όχι αρχές καλοκαιριού, περίπου στη μέση του καλοκαιριού αυτό. Είναι αρκετά άνετο, μαλακό το υφασμά του, ανοίγει κιόλας, είναι αρκετά ελαστικό. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω δοκιμάσει να λύσω τα φιωγκάκια. Νομίζω ότι λύνεται κανονικά. Άσε καλύτερα, δεν θέλω να το ξέρω. Πάντως, μπορείς και να τα. Ναι, λύνονται κανονικά. Μπορείς και να τα φτιάξεις, να τα προσαρμόσεις, ξέρω εγώ, ανάλογα με τον μπούστο σου. Πώς ενδιαφέρει. Είναι αρκετά κοντούτσικο, αλλά νομίζω ότι. Για μένα που έχω λίγο πιο μεγάλο στήθος, είναι βολικό. Ξέρετε, πήγα και δοκιμάσα και αυτά που είναι σαν μαγιό, που είναι με το τριγωνάκι. Ήταν λίγο πονεμένη ιστορία. Δυστυχώς. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά όχι. Από το Ζάρα τώρα, πιο πρόσφατα πήρα και αυτό το παντελόνι που φοράω. Θα σας το δείξω λίγο έτσι. Στο όρθιο. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ψηλόμεσο. Είναι το μαύρο το ανθρακί και όχι τόσο το μαύρο-μαύρο το σκούρο. Το κακό είναι, ήταν στα 15 ευρώ, αυτά τα θυμάμαι γιατί ήταν πιο πρόσφατα. Ήταν στα 15 ευρώ, θα σας πω όμως το κακό είναι ότι δεν έχει μπροστινές τσέπες. Οι τσέπες του είναι ψεύτικες. Και λίγο, ναι, μεν έχει ωραία εφαρμογή και αυτά, αλλά λίγο εμένα με ξενίζει γιατί θέλω να βάζω τα χέρια στις τσέπες. Μου λέτε, προχθές που πήγα να βγάλω τη βίζα μου, πήγα και μια βόλτα από το μόλ μια και ήμουν στην Αθήνα και πήρα 2-3 πραγματάκια. Δεν ξέρω πότε θα τα φορέσω, μάλλον θα γυρίσω το Δεκέμβρη, αλλά τέλος πάντων, okay, μαύρα κι αυτά. Δεν ξέρω τι με έπιασε και πήρα μαύρα φέτος, okay. Εντάξει, να μου πεις τα χρώματα, εμένα η παλέτα των χρωμάτων μου κυμαίνεται μεταξύ μαύρο, γκρι, άσπρο, άντε και κανένα λαδί, ας πούμε, σε αυτές τις αποχρώσεις, αλλά δεν ξέρω γιατί πήρα τόσα μαύρα αυτή τη φορά. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το φουτεράκι, το οποίο είναι crop top, είναι πολύ γλυκούλι. Βασικά, το συνδύασα, είχε στο Μπέρσκα, αυτό το έχω πάρει σε medium. Το θέμα ότι είναι λίγο λειτουργικό, γιατί όταν σηκώνεις το χέρι σου ή κάτι τέτοιο, ξέρετε, φαίνεται από κάτω. Φαίνεται το σουτιέν από κάτω, οπότε πρέπει να είσαι λίγο προσεκτική, να είσαι λίγο πιο χαλαρά τα χέρια. Θέμα του βασικά είναι ότι δίπλα ακριβώς, εκεί στο Μπέρσκα, είχε και φόρμες και καλά να τα ταιριάξεις. Αλλά εγώ όταν το δοκίμασα, σας έβαλα και story στο Instagram, δοκίμασα τη φόρμα την από κάτω, είχε άλλο χρώμα η φόρμα, άλλο
χρώμα το μπλουζάκι. Τέλος πάντων, ευτυχώς έκανα τη σωστή απόφαση, γιατί αυτό το βλέπετε δεν είναι μαύρο, αλλά δεν είναι τελείως το πολύ πολύ σκούρο. Έκανα ευτυχώς τη σωστή επιλογή να μην πάρω τη φόρμα και να κοιτάξω μήπως βρω καμία άλλη και θα σας εξηγήσω και αργότερα. Λοιπόν, η τιμή του ήταν στα 9,99, όπως σας είπα, και είναι το medium. Και το small θα μπορούσα να πάρω, αλλά νομίζω το medium είναι πιο άνετο για μένα. Στην ίδια περίεργη φιλοσοφία πάλι εκεί που ήμουν στα Μπέρσκα, είδα μπροστά μου πάλι ένα crop top. Το οποίο όμως αυτό έχει και κουκούλα από πίσω, έχει και τσέπες. Αυτό είναι λίγο πιο μακρύ, είναι σε πιο normal κατάσταση, δηλαδή μπορεί να το φορέσεις με ένα ψηλό μέσο παντελόνι, ας πούμε. Δεν είναι τόσο ψηλό, τόσο πολύ κομμένο. Αυτό, γιατί δεν έχει τη μούλα. Α, νομίζω ήταν σε προσφορά και τα είχε στα 15 ευρώ. Είχε και σε ανθρακή, είχε και σε ένα ωραίο χρώμα, πώς το λένε αυτό, το μπορντό. Αυτό πάρα πολύ άνετο. Αυτό τώρα είναι πάλι πιο μαύρο νομίζω από το προηγούμενο που σας έδειξα. Και θα σας δείξω τώρα και με τι το συνδύαζα. Που λέτε εκεί που έψαχνα να βρω μια φόρμα κατάλληλη για να φορέσω τα δύο τα φουτεράκια. Αφού έψαξα όλο τον Μπέρσκα, δεν βρήκα κάτι να το ταιριάξω. Πήγα στο H&M και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου αυτή εδώ τη φόρμα. Δεν ξέρω γιατί θέλω να το κάνω στυλ Kardashian σε εγώ, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, που δεν είναι και τόσο το στυλ μου, αλλά πάντα μου αρέσουν τα ρούχα τα οποία είναι άνετα, ξέρετε, και μπορείς να τα φοράς οπουδήποτε, ας πούμε, και να μην σε νοιάζει, να μην σε σφίγγει κοιλιά, να μην ζορίζεσαι με λίγα λόγια. Οπότε πήγα και πήρα αυτή εδώ τη φορμούλα από τα Zara, μπαίνω μέσα, όχι, ψέματα, συγγνώμη, από τα H&M, μπαίνω μέσα στο δοκιμαστήριο και είχα και τη τζαντούλα μου με τα άλλα τα crop tops. Βγάζω τα crop tops, φοράω και αυτό, λέω εντάξει, αφού ταιριάξανε τα χρώματα, εσένα θα σε πάρω. Η φόρμα ήταν, αυτή είναι extra small, α, νομίζω ότι πήρα τη small. Ήταν στα 19,99, θα σας πω όμως ότι εγώ κάτι έκανα. Α, είχα κάτι footer του ανιψιού μου, τα οποία δεν του κάνανε και του τα άλλαξα και πήρα πιο φθηνά τέλος πάντων και μου βγήκε πιο καλή η τιμή. Την πλήρωσα, συγγνώμη τώρα, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάποιον χαλβαδιάζει τα ρούχα μου. Και όχι και τίποτα άλλο, είναι και μαύρα και θέλει να κάτσει πάνω στα μαύρα τα ρούχα. Σε παρακαλώ πολύ, όχι! Λοιπόν, ήδη έχω μια τρίχα εδώ πάνω στη φόρμουλα. Και μου βγήκε στα 9,99. Οπότε, μια χαρά. Θα μπορούσα να πάρω και τη small, αλλά μου φαίνεται η extra small κάθεται καλύτερα, κάνει πιο καλή γραμμή. Δεν μου αρέσαν πολύ φαρδιά, γιατί ξέρετε, έχω λίγο πιο μεγάλη λεκάνη, οπότε κοιτάω να το προσέχω λιγάκι αυτό. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα δύο πραγματάκια που μου έχουν σταλεί. Είχε η Ράνια από το Flashing Diaries την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει δύο από τα κομμάτια από τη συλλογή της. Και εγώ το χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ, γιατί πραγματικά τα έχω ευχαριστηθεί, μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου τα έστειλε. Λοιπόν, το πρώτο, δεν ξέρω γιατί φοράω φέτος πολλά crop top, είναι αυτό εδώ πέρα το, αν δεν κάνω λάθος το λέει flirty crop top, άμα κάνω λάθος, Ράνια, διόρθωσέ με, σε παρακαλώ. Το flirty crop top, το οποίο έχει από πίσω τη τσαχπινιά εδώ πέρα, γράφει Flashing Diaries. Μ' αρέσει πάρα πολύ το υφασμά του. Το θεωρώ ότι για μένα, ας πούμε, για τα δικά μου δεδομένα, το θεωρώ έτσι πιο καλό να το φορέσει, ας πούμε, το βράδυ. Το ύφασμά του είναι, γενικά είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι μαλακό το ύφασμα, αλλά και ταυτόχρονα είναι και σκληρό για να κάθεται ωραία πάνω στο σώμα. Είναι με φερμουάρ από πίσω. Θα σας το δείξω και φορεμένο, εννοείται. Ούψη, τώρα δεν μπορώ να τα ανοίξω. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και αυτόν τον καιρό έχουν και εκπτώσεις, οπότε θα σας αφήσω και το site της Ράνιας από κάτω, αν θέλετε να πάτε να τσεκάρετε. Αυτό εδώ που λέτε το πήρα σε, νομίζω, ναι, είναι σε size small. Το άλλο που μου έστειλε τώρα το καλοκαίρι, εντάξει, το φόρεσα πάρα πολύ. Εγώ είμαι δύσκολη γενικά με τα καπέλα, γιατί δυσκολεύομαι να βρω καπέλο που να μου κάθεται καλά. Δεν φοράω εύκολα καπέλα γιατί έχω και μικρό κεφάλι, αλλά νομίζω ότι αυτό, καθίστε τώρα να το φορέσω σωστά, να βάλω και τα μαλλιά πίσω από τα αυτιά, μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και ειδικά άμα το μαλλί μου είναι και βρεγμένο, μου κάθεται πάρα μα πάρα πολύ καλά. Το έχει και σε ροζ, γράφει Flashing Diaries επάνω. Και είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Το έχω ευχαριστηθεί πάρα πάρα πολύ. Ράνια μου, σε ευχαριστώ. Πήγα και μια βόλτα από τα όχισο της Χαλκίδας. Αυτά τα πήρα τώρα βασικά γιατί είναι πράγματα τα οποία θέλω να τα κατεβάσω κάτω στη Σαουδική. Θέλω να πάω λίγο πιο οργανωμένη γιατί θα πάω περισσότερο καιρό από ό,τι πάω συνήθως. Συνήθως πηγαίνω για 2 μήνες. Αυτή τη φορά θα κάτσω λίγο παραπάνω, 15 μέρες. Γιατί άλλαξα και τη βίζα μου. Έβγαλα πιο μεγάλη βίζα. Έβγαλα βίζα για 1 χρόνο αυτή τη φορά, όχι για 6 μήνες που βγάζω συνήθως. Οπότε δεν θέλω να φορτώσω υπερβολικά τη βαλίτσα μου και γι' αυτό το λόγο θέλω να πάρω συγκεκριμένα πράγματα. Και τέλος πάντων, εντάξει, σας έκανα αυτόν τον πρόλογο. Δεν είναι τόσο σχετικό με αυτό που θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, πήγα στα Oysho.
Και πήρα αυτό το κολάν. Παιδιά, τα κολάν του Όισο, πόσο με έχουν βολέψει. Έχει διαφάνεια. Σας το φέρω έτσι λίγο πιο κοντά να το δείτε. Θα το δείτε και φορεμένο. Έχει και τσεπούλα πίσω. Που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι τσεπούλες. Νομίζω, όχι, αυτό δεν ήταν μέσα που έχει. Έχει και για να το κρεμάσεις. Πολύ καλό αυτό. Νομίζω ότι η μύτη ήταν στα 24 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, είναι πάρα μα πάρα πολύ άνετο. Δεν ξέρω ότι τα κολάν του Όισο έχουν αρχίσει και μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Δεν πάνε πουθενά, είναι πολύ σφιχτά, σου κάνουν πολύ ωραίο σχήμα στο σώμα σου. Σας λέω, θα σας το δείξω και φορεμένο. Θα ήθελα να πάρω και άλλα, αλλά επειδή έχω πάρα πολύ, ας πούμε, τώρα gym gear, δεν θέλω, προσπαθώ να συγκρατηθώ. Λοιπόν, που λέτε, εκεί που είχα βάλει μια φωτογραφία στο Instagram, δεν θυμάμαι πια. Με πλησίασε μια εταιρεία η οποία λέγεται. Θα αφήσω το Instagram του κάπου εδώ πέρα. Λέγεται Fit Jerry Sporty. Και μου πρότεινε να κάνω μια συνεργασία τέλος πάντων και να αγοράσω ρούχα από αυτούς. Μου είχαν 50% έκπτωση. Επειδή σας είπα ότι επειδή ψάχνομαι γενικά για να αγοράσω gym gear, είπα, OK, ας πούμε, να το δοκιμάσω. Πήρα από αυτούς, μου στείλανε ένα μπουστάκι. Το οποίο είναι κάπως έτσι, μαύρο και αυτό, okay. Λοιπόν, και έτσι από πίσω. Και αυτό εδώ, το μεταξύ πριν να το δείξω στο Instagram και δεν το έχω κάνει ακόμα, δυστυχώς. Και αυτό το παντελόνι εδώ, το κολάν. Θα σας πω, ενώ το έχω πάρει σε small, δεν είχε πιο μικρό κομμάτι, δεν πλήρωσα τελωνίο, από ό,τι κατάλαβα έρχονται από Κίνα. Δεν πλήρωσα τελωνίο γιατί είχαν 5 δολάρια, ξέρω εγώ. Εγώ θα σας πω ότι με 50% έκπτωση το πλήρωσα γύρω στα 40 ευρώ. Και μου στείλανε τέλος πάντων αυτά, θα τα δείτε και λίγο φορεμένα. Για μένα, ενώ είναι small, δεν έχει πιο μικρό σας είπα, είναι loose. Δηλαδή, θα ήθελα κάτι πιο σφιχτό. Μου είναι μεγάλα, με λίγα λόγια. Και μάλλον θα τα δώσω στην αδελφή μου, γιατί δεν μου κάνουν. Εντάξει, από ποιότητα είναι, θα έλεγα, OK. Θα σας έχω από κάτω, αν θέλετε, και ένα κουπόνι για να έχετε 40% έκπτωση, αν θέλετε να το δοκιμάσετε, ξέρω εγώ, ή να κάνετε μια παραγγελία από αυτούς. Τα μεταφορικά νομίζω είναι δωρεάν, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν είμαι 100% σίγουρη γι' αυτό, επιφυλάσσομαι να σας το πω. Αλλά αν θέλετε, σας αφήσω το κωδικό μου από κάτω, στο infobox, να το βάλετε σαν εκπτωτικό κωδικό, να το δοκιμάσετε. Και αφού πήρα τη φορμούλα μου με το crop top από πάνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο τίνω να κάνω το στυλ των Kardashians φέτος. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, είπα να κάνω και την ανατροπή και να πάρω ένα big ugly shoe. Και πήρα αυτά εδώ πέρα. Τα πήρα από τα Bershka. Αυτά, παιδιά, είναι νούμερο 35. Αλλά είναι εντάξει. Τι έχει πάθει το γατί, ρε παιδιά, σήμερα. Τι πρόβλημα έχεις. Λοιπόν, αλλά μου είναι εντάξει. Σας λέω, τα πήρα από τα Bershka. Είναι στα 35 ευρώ. 35,99. Είναι αρκετά άνετα, δεν είναι πολύ βαριά, τα είχα για περισσότερο βαριά, απλά δεν ήθελα να πάρω κάτι πιο ακριβό, μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι θα τα φορέσω μία σεζόν, άντε, δύο σεζόν και μετά θα πάνε για πέταμα. Οπότε αποφάσισα να πάρω κάτι τέτοιο, κάτι πιο οικονομικό. Βέβαια, είναι αρκετά συμπαθητικούλια, θα τα προτιμούσα να ήταν όλα λευκά, αλλά οκ, και έτσι, μια χαρά. Πάμε να σας δείξω και δύο προϊόντα περιποίησης, είναι αυτά εδώ πέρα. Από την πολύ αγαπημένη μου Kills, το ξέρω ότι την Kills την αγαπάω πολύ και την τιμάω πάρα πολύ σαν εταιρεία. Το πρώτο είναι αυτό και νομίζω το έχω ξαναδείξει σε haul. Αυτό είναι το κρέμα ματιών Youth Toes Eye Treatment, η οποία έχει προ-retinol, έχει extract, εκχύλισμα από, πώς το λένε, το κουκούτσι στα φιλιού και βιταμίνη C. Την έχω δοκιμάσει σαν κρέμα, σου αφήνει πολύ ωραία λάμψη στο μάτι, στο ξεκουράζει, είναι για τους μαύρους κύκλους που ξέρετε πόσο φορές σας έχω γκρινιάξει εγώ για τους μαύρους κύκλους μου. Οπότε τι ξαναπήρα να τη δοκιμάσω. Είχα δοκιμάσει και άλλη μία που ήταν αντιρρητηρική και αυτή μου άρεσε, αλλά τώρα προτιμούσα να ξαναγυρίσω πάλι σε αυτή. Και αυτό το προϊόν, το οποίο είναι καινούριο για μένα, είναι ενυδατική κρέμα, η Glow Formula Skin Hydration, η οποία έχει ρόδι. Συγγνώμη, σας έχω πει όταν είναι να μεταφράσω κάτι από τα αγγλικά στα ελληνικά, κολλάω. Έχει ρόδι και καλά δίνει λάμψη στο πρόσωπο. Την έχω δοκιμάσει μόνο μία φορά μέχρι στιγμής. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι καθόλου άσχημη. Ήταν αρκετά οικονομική. Σας έχω ξαναπεί ότι όταν παίρνετε ένα προϊόν της Kills, μετά στο επόμενο προϊόν που παίρνετε έχουν 20% έκπτωση. Επίσης, άμα συμπληρώσετε 10 προϊόντα και τους τα πάτε στην Kills, σας κάνουν δώρο κάποια άλλα προϊόντα. Εγώ τώρα συμπλήρωσα τα 10 και πήρα δώρο ένα, πώς το λέω, καθαριστικό σε κανονικά, σε full size μέγεθος, σε καθαριστικό προσώπου. Το έδωσα βέβαια στην αδερφή μου, γιατί εγώ τώρα μόλις πρόσφατα πήρα ένα καθαριστικό τεράστιο, το οποίο δεν πρόκειται να το τελειώσω σύντομα
Οπότε εντάξει, κρίμα είναι να τα αφήσω να κάθεται. Τι μου λες, παιδιά, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι σαν σύνολο πλήρωσα γύρω στα 60 κάτι ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος. Και τέλος, είπα να δοκιμάσω κάτι από την NYX. Έχω χρόνια να πάρω, παιδιά, κάτι από την NYX. Ενώ την τιμούσα πάρα πολύ στο ξεκίνημα του καναλιού. Παίρναμε πάρα πολύ NYX και εγώ και η Πέπη. Αποφάσισα να πάρω τα Powder Puff Lippy. Αυτό είναι το νούμερο 1. Είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή. Είναι υγρό κραγιόν το οποίο έχει πούδρα μέσα και τελειώνει ματ. Είναι αρκετά σταθερό. Θα σας πω ότι με ενθουσίασε πάρα πολύ το ότι ενώ σβήνει ματ και τα λοιπά, αφήνει μια πολύ ωραία, είναι πολύ άνετο στα χείλη, δηλαδή δεν τα νιώθεις ούτε πολύ ξηρά, ούτε γενικά, ας πούμε, έτσι λίγο πιο, καταλαβαίνετε, λίγο πιο ακίνητα. Είναι πάρα πολύ, είναι λες και έχεις ένα shine κραγιόν. Η τιμή νομίζω ήταν στα 99, παιδιά, συγγνώμη για τις τιμές, δεν τα θυμάμαι κιόλας, γιατί έχω λίγο Alzheimer. Δεν ξέρω τώρα να σας πω, δεν τα πάω καλά με τα νούμερα. Αλλά σίγουρα το προτείνω, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν το μαύρο μου haul. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πήρα τόσα μαύρα πράγματα. Ενώ δεν είναι η διάθεσή μου τέτοια, αλλά σας λέω μάλλον επειδή έχω περιορισμένη παλέτα ρούχων. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε του like, κάντε μου ένα subscribe από κάτω. Αν θέλετε να βλέπετε καινούριο content από μένα, χτυπήστε και το καμπανάκι. Ακολουθήστε με και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα είμαι τρέλα, ενεργή. Όλη την ώρα σας λέω μπούρδες. Γράψτε μου και ένα σχόλιο από κάτω, τι κάνετε εσείς. Ψωνίσατε τίποτα, δεν ψωνίσατε τίποτα. Ανυπομονείτε για το φθινόπωρο, εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ να κρυώσει λίγο ο καιρός, αν και τώρα σας λέω θα πάω στη ζέστη. Τώρα, ελπίζω το επόμενο βίντεο να είναι vlog από τη Σύφνο, το ελπίζω, δεν ξέρω όμως να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω να κάνω και τίποτα άλλο εκτός από το να μετράω εκεί πέρα, αλλιώς παιδιά θα τα πούμε από το Ριάντ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά, γεια σας!